Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους το ανάλυση το Επιστρέφει φινάλε εβδομάδας έναρξη ε, αγωνιστικού διημέρου. Τι καλύτερο. Ξεκινάει το ψωμάκι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ, Αντώνη Σταγαλέα, Στάσο Ζέρβα. Ανάλυση το Παριπρέσ. Παρασκευιάτικο με τον ορίζοντα του Σαββατοκύριακου να, να μα φτιάχνει τη διάθεση όλου. Κάνουμε με όλο το παιχνίδι. είσαι, είσαι έτοιμο. Είμαι έτοιμο ε, για όλα. Είχα ναι, να κάνω λίγο ψαρωτικό ύφο, αλλά δεν το έχω. Δε, δεν το έχω. <laughs> <αφού> δεν, <laughs> όχι, όχι, Αφού δεν το βρήκα δε δε αυτό το, <laughs> το πριν από 20 χρόνια που πήγα, τώρα θα το βρω. <laughs> όχι, όχι, δεν σου πάει. <laughs> λοιπόν, ε, εδώ και λίγη ώρα έχουμε ανοίξει την επικοινωνία με εσά τροποντινά μέσω του ripest.gr στο facebook. Εκεί που σα ε, ζητάμε ακόμα και τώρα να έρθετε εκεί και να μα δώσετε τι προτάσει σα σχόλια, τα σχόλιά σας μέχρι στιγμής για ό,τι βλέπετε από μας, αλλά και τις προτάσεις σας για τα επόμενα βίντεο που θα κάνουμε. Να μας δώσετε και εσείς τις ε, ιδέες σας, αναλύσεις ποδοσφαιριστών, αναλύσεις προπονητών, αναλύσεις ε, ομάδων. Υπάρχει και το FM κενό και αποστολεί το μήνυμα στο 545-26 ε, για να μπείτε και εσείς στην, στην, κουβέντα να μας δώσετε πάσα για τις επόμενες ε, κινήσεις μας. Σήμερα θα ζητήσουμε όλα όσα μας ζητάτε να δούμε το να, δούμε, να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για το τι μπορούμε να, που μπορούμε να πιαστούμε σε αυτά, αλλά και να δούμε λίγο και το, το Σαββατοκύριακο, τους αγώνες που υπάρχουν τόσο στην, την, στην Super League, όσο και στο εξωτερικό που κοιτάσουν νομίζω ότι περισσότερο το, το Chelsea Arsenal είναι αυτό που μου κέντσε το ενδιαφέρον από ένα γρήγορο διάβασμα που έκανα των, των αγώνων. 7,5 ώρα αύριο το παιχνίδι αυτό. Ξαναρχίζει και η Bundesliga βέβαια. Που έχει αρκετού φαν, έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά την Bundesliga την έχω στο μυαλό μου. Ότι, ότι είναι ένα πρωτάθλημα, πώ να σου πω, πολύ κλειστό. Λίγοι παίκτε κάνουν για εκεί και λίγοι παίκτε φεύγουν και προκόβουν από εκεί. Ά, δηλαδή... το τώρα που η Μπάγκερ δεν είναι τόσο στα χάη τη και η Dortmund είναι, είναι πολύ καλή, Φέτος υπάρχει ανταγωνισμό για το πρωτάθλημα. το πιο ενδιαφέρον τη... τη ενδιαφέρον τελευταίο είναι το όνομα. λύση τη δίνει mm. η Ντόρμουντ. Στο, στο, δικό μου το μυαλό. Δεν λέω ότι είναι σωστή τακτική. Αλλά ε, διότι η Ντόρκμουντ είναι. Δεν είναι το, πώς να το πω, Δεν είναι τόσο γερμανική ομάδα στο το, μυαλό μου. Έχω τη, την Bayern. Πάντω. Την Bayern την έχω στο μυαλό μου ως πιο ε, ομάδα που αντικατοπτρίζει την εθνική Γερμανία και τον τρόπο σκέψη το γερμανό στο γήπεδο. Χέρι, και χέρι εδώ. πηγαίνουν για χρόνια. Από, <laughs> ναι. από, ό,τι την, την Dortmund την θεωρώ πιο, λίγο πιο ευρωπαϊκή. Έχει δείξει και φέτο και με το, το Σάντζο που έχει κάνει το, το μεγάλο ντόρο, τον Άγγλου τον 21χρονο. Ε, και θα έχουμε και θέμα σχετικό και στο site όταν με το καλώ, ε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε ενδιαφέροντα project όπω η Hoffenheim, η Λιψία. Έχουμε δύο ομάδε να παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, να δίνουν ένα άλλο τόνο στο, στο, πρωτάθλημα, να μην το κάθισουν τόσο μονότονο. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά να αρχίζουμε να βλέπουμε τα, τα δικά σας ε, σχόλια υπάρχει ένα ε, σχόλιο του Μάριο που λέει νομίζω ότι δικαιωματικά θα πρέπει να φτιάξει ένα βίντεο για την ευθύνη κουλούρη από τη στιγμή που είναι πρώτο κόρη στο ποτάθμα. Καλό θα ήταν να δω μια ανάλυση περί του τι έχει αλλάξει ενδεχομένω στο παιχνίδι του ή πώ ακριβώ τον βοηθάει η ομάδα του και έχει τόσο καλύτερη επίδοση φέτο. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από την Πόδο Φερομάνα Κωνσταντινούπουλ. Ανταποδίδουμε την, ε, την, καλησπέρα. Παίρνω την, ε, την μπάλα επειδή δεν κάνω καλό κοντρόλ και με τη μία μπορεί να μην τον βρω. Ευτυχώ είναι κοντά μου ο <laughs> Τάσο Ζέρβα. Τι έχει αλλάξει το παιχνίδι του Κούλουρη. <laughs> Τι έχει αλλάξει. Αυτό που άλλαξε είναι ότι το παιδί πήρε πολλά παιχνίδια. Άρχισε και ο ίδιο να πιστεύει. Πολλά, στο... πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Άρχισε να ο ίδιο να πιστεύει στον εαυτό του. Ε, ήρθαν τα πρώτα ένα-δύο γκολ. Και ειδικά για ένα συντερφόρο που το αρχίζει και πετυχαίνει ένα γκολ. Μετά ξέρει πώ το λέμε. Σου πάει. Ναι. Έχει πλέον την άβρα. Ε, πήγε σε μια ομάδα η οποία ε, είχε έναν προπονητή που τον κράτησε από πέρυσι. Έναν προπονητή, τον Ταμίνη Κάντι, ένα πετυχημένο project. Αποδεδειγμένα. Έναν προπονητή, ο οποίο ε, το μεγάλο του ε, συν στην δουλειά που κάνει είναι ότι ε, από τον περσινό ατρόμητο στον φετινό ατρόμητο άλλαξαν πρόσωπα, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα του. Και πρόσωπα κομβικά. Νομίζω ότι γενικά και ο άξονα του είναι σε γενικέ γραμμέ ο ίδιο με πέρσι. Δεν έχει κάνει δηλαδή, πολλέ αλλαγέ. Ο... Είναι και στο ότι ο, ο κ. Καναντή είναι πολύ καλό προπονητή και μπορεί και διαχειρίζεται. Τι προσθήκε του, πολύ γρήγορα τι βάζει μέσα στο ίδιο πλάνο και στην ίδια τακτική προσέγγιση που έχουν και οι, οι παίχτε που είχε νωρίτερα. Αυτό βεβαίω ε, έχει να κάνει με το ότι ο Κουλούρη πήγε σε ένα περιβάλλον που, όταν μίλησε με του παίχτε, κατάλαβε ότι υπάρχει ένα γκρουπ παιχτών που ξέρουν ότι ευθύνη. Ε, ε, αυτό ο προπονητή εδώ, ό,τι μα λέει, στο το κάνουμε. Γιατί έχει δίκιο. Σου φαίνεται περίεργο, σου φαίνεται παράξενο. Εμεί αυτό καταλάβαμε πήγε σε ένα πολύ υγιέ ποδοσφαιρικό περιβάλλον για να μπορέσει εκεί να ξετυλίξεις και αυτό τα στοιχεία του. Και κρατάω αυτήν την, την κουβέντα που, που είπε, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να ξεκινήσει ένα ποδοσφαιριστή καλά και να το συνεχίσει. Αυτό που είπε, το απλό το, του πήγε, του βγήκε. Πόσο μάλλον για τον Κουλούρη που πέρσι εδώ ήταν δεύτερο πίσω από τον Πρίγιοβιτ. Να, να πάρει ευκαιρία να, να ξεκινάει και μέχρι και τώρα είναι μπροστά από τον Πρίγκοβιτ στα Πόσο μάλλον ο ίδιο τι επιβεβαίωση θα αισθάνεται για τον εαυτό του για αυτό που έχει πετύχει. νέο ο φίλο εδώ αυτό που λέει, νομίζω το έχουμε και στα σκαριά το, το, βίντεο για τον Πλούρι. Για το τι κάνει και τι δεν κάνει στο γήπεδο. Λοιπόν, ε, ένα φίλο μα έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα. Καλό θα ήταν να γίνει μια ανάλυση για το νέο χάφτι Σάικ, τον Κρίσιτ, που θεωρώ ότι ήταν ιδανική επιλογή για τον Πάοκ. Ένα χάφτι με αυτά τα χαρακτηριστικά που λείπουν ε, χρόνια. Εδώ τον έχουμε προλάβει τον φίλο. Ναι, τον έχουμε προλάβει. Ήταν το πρώτο βίντεο που είχαμε ετοιμάσει όταν βγήκαμε στον αέρα, ειδικά στο Facebook, περιμένοντα να έρθει πιο γρήγορα από το μετρό. Θα έρθει να ξέρω το site. Ήταν αυτό. Ένα βίντεο του του με τα στοιχεία του, με το βίντεο όντω να δείχνει ότι είναι ένα ποδοσφαιριστής που τα χαρακτηριστικά που έχει έλειπαν από την ΑΕΚ. Όσοι ε, είδαμε λίγο τον ποδοσφαιριστή, ειδικά μέσα αυτού αυτό το βίντεο, καταλάβαμε ότι η ΑΕΚ μάλλον άργησε 6 μήνε να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Ε, γιατί από, τον, από το καλό. Μήπω ένα χρόνο. Μήπως ένα χρόνο. Γιατί από, ουσιαστικά από πέρυσι είχε χάσει. Το τον Γιώχανσον τότε. τον, τον Γιώχανσον. Ε, Ακριβώ. Ε, ένα άλλο μήνυμα του Ιωδάνη. Θέλω να δω ένα βίντεο ανάλυση του παιχνιδιού του Κορπέλη, τον οποίο θεωρώ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ε, ε, ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κατά πρώτον. Και όντω είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση και το ζητούσαμε και με τον Θωμάτι τι της, της προηγούμενε ημέρε με βάση και το πόσο φάνηκε η απουσία του Κουρμπέλη στο παιχνίδι του Παναθυναϊκού με την Ξάνθη. Το, την σημασία του Κουρμπέλη στο παιχνίδι του Παναθυναϊκού έτσι όπω έχει δομήσει την υπάρχει δεκάδα υπάρχει το του Οδόνη. Ούτω ή άλλω είναι ένα παίκτη που έχει καλά στοιχεία που δεν είναι εύκολο να, να τα εντό στην δεκάδα την 18 μάλλον, να έχεις δύο ίδιους τέτοιους παίκτε, ε, και ο Κουμπέλης είναι ένας παίκτης σημείο αναφορά για τον, για τον Παναθηναϊκό. Παρουσιάζει ότι είναι καταλυτική. Έχει πάρα πολλά τρεξίματα, έχει σωστά, ε, καλύπτει πολλά, πολλά, και ένα σημεία του, του γηπέδου και ταυτόχρονα είναι και αρχηγός, έχει πολύ καλές κατευθύνσεις, δίνει κατευθύνσεις στους υπόλοιπους. Είναι καταλυτική. Μ' άρεσε που που, έτσι, που, που είπες ότι έχει τρεξίματα και μετά είπες ότι έχει σωστά τρεξίματα. Ναι, πάντα, τρέξεις πάντα τρέξεις το σωστά. ένα χα... μετάλλο ναι, 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 ναι. διαφέρει. Διαφέρει, είναι τρομακτική η διαφορά, πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να είναι, ε, πώς να το πω, στοχευμένα, ας το πω έτσι, τα τερξήματά του. Ακριβώς. Άρα έχουμε κουλούρι, έχουμε Κουρμπέλη, Μπόλη και Βουλίτσα. <laughs> και τώρα σε... είναι με... καλό το ότι η, τα σχόλια των φιλών είναι για παίκτες Έλληνες, έτσι που έχουν μεγάλη προοπτική. Ξεχωρίζουν ήδη, Μη, δηλαδή ο Ατρώμητος είναι δεύτερο στο έχει κάνει μια πολύ πολύ καλή πορεία. Ε, Λογικό είναι να ζητάνε τον κουλούρι που ενδιαφέρει και τον, και Πάουκ. Να ζητάνε να δουν τι κάνει περισσότερο στο κύριο που δεν έκανε στον Πάουκ μέχρι πέρσι. Σίγουρα, αλλά το αναφέρω γιατί εντάξει, συνήθω μα αρέσει να ασχολούμαστε ειδικά του φιλάθλου περισσότερο με, με του ξένου που έρχονται εδώ και περιμένουμε να μάθουμε πράγματα για αυτού. Αλλά ε, το να ζητά να μάθει ο κόσμο και να, δείξει, να, να, του δείξουμε μάλλον ανάλυση για παίκτε Έλληνε με προοπτική για το μέλλον. Ναι, νομίζει. την αποφεύγουμε την ξενομανία τώρα, είναι αλήθεια την, την αποφεύγουμε. Ναι. Καλό αυτό. Λοιπόν, ε, θα μπορεί ο Βιρίνη να παίξει στα ε, Η απάντηση που, που δώσαμε στο Στέλιο είναι ότι, ε, ότι δεν θα ξαναδούμε τον, τον Βιρήνα στα εξτρέμ. Και του, το αναφέραμε κιόλας το γιατί ε, στην εκπομπή. Δεν είναι θέμα ικανότητα του, του Βιρίνια. Ε, η απάντηση έρχεται από τον τρόπο σκέψης του, του Ρασβάνου Τσέσκου. Αυτό που κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε πλέον μετά από σχεδόν ένα μισό χρόνο, αν όχι ένα μισό χρόνο 14 μήνες που ο, ο Βιερίνια γύρισε στην, στην άμυνα και πήγε στα αριστερά και όχι στα δεξιά όπου έπαιζε στην, στην Γερμανία ο προπονητής του ΠΑΟΚ κλείδωσε το μυαλό του ότι ε, όχι μόνο θα έχω τον Βιερίνια αριστερά θα έχω έναν παίχτη σαν το Βιρίνε στα, στα, αριστερά. Ένα τεράστιο όπλο για οποιονδήποτε προπονητή είναι να έχει τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή στα άκρα τη άμυνα του, είτε δεξιά είτε αριστερά. Και αυτό φυσικά γιατί ξεκινάει το χτίσιμο τη ομάδα από πίσω και επειδή είναι τόσο ποιοτικό παίχτη και μπορεί να περάσει αυτέ τι πάσει κλειδιά που λέμε, δηλαδή να διασπάσει μια ζώνη, τη ζώνη του αντιπάλου την κεντρική, ο Βιρίνε δηλαδή είδαμε και κυρίω πέρσι. Πολλέ φορέ που είχε αυτή την πάσα που δεν περίμενε. Θεωρητικά γυρνούσε τον εαυτό του το κορμί του και το το στόπερ. Και εκεί με το δεξί του πόδι έκανε μια πολύ διαγώνια κοφτή πάσα και έβρισκε τον Πέλγα παράδειγμα στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή στον χώρο ανάμεσα στι δύο ζώνε. Με ένα τέτοιο μπάκ είναι πολύ πιο εύκολο να, ε, να επιτρέψει στον εξτρέμ να συγκλίνει. Με ένα τέτοιο μπάκ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. το <laughs> θέμα <laughs> είναι όμω και εδώ νομίζω και αυτό το ερώτημα για να σε πολλού φιλάθλου. Ε, ο Πάκης, αμυντικά σε πιο πιο, που δέχεται περισσότερη πίεση. Το είδαμε στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, το Βιερίνια να αντιμετωπίζει προβλήματα όταν πιέζει συνεχώ ο Ολυμπιακό και να αντικαταστάται κιόλα. Είναι και ο Ποντένι εκεί, τώρα ποιο αμυντικό μπορεί ναι, να, ναι. να μαρκάρει ε, τελείω αποτελεσματικά τον Ποντένι, α πούμε. Ε, γιατί ξέρει, πάμε και πέφτουμε ακριβώς, εντάξει, Δεν ναι, μπορεί ναι, ναι, να ναι. σε όλα να έχει. Μαρκάρει με τέτοιο στυλ παιχνιδιού, θα <laughs> <laughs> ανοίξω μια παρέθεση και θα την κλείσω. Ε, υπάρχει μία από τι λύσει, την είχα δει σε γήπεδο τη νίκη Βόλου, ε, το οποίο είναι από τα γνωστά που είναι η γραμμή του out ο βοηθός διδυτή και στα δύο μέτρα τα κάγκελα ε, όπου ο μόνος τρόπος να μην δείχνει offside ο βοηθός διδυτή ήταν μαδέρια ανά τρία μέτρα <laughs> τα οποία κουπούσαν μέχρι τη γραμμή με αποτέλεσμα ο επόπτης κάποια στιγμή την πρώτη φορά μην τα καταλάβει και να πέσει και την άλλη φορά να προσπαθεί να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά να πηγαίνει και η μπάλα προς τα εκεί και να μην προλαβαίνεται είναι, είναι δύσκολο το οποιοδήποτε πέρα από την, πέρα από την πλάκα. Αλλά σε αυτό, το, σε αυτό το κομμάτι ένας προπονητής που ξέρει ότι ε, θα έχει έναν παίκτη στη στο άκρο της αμυνάς του και θα δεχτεί πίεση σκέφτεται ε, την κατάσταση ομαδικά. Το ποιο από τους μέσους μπορεί να βοηθήσει για να του πλάρει, το πόσο θα πρέπει να έρχεται κοντά στον αριστερό πακ μια και συζητάμε τη συγκεκριμένη περίπτωση το αριστερό εξτρέμι για να δίνει βοήθειε και όλα αυτά μέσα από απ το ομαδικό παιχνίδι. Ε, σίγουρα. Απλά ο Πάκο επειδή παίζει. Τι να πω. Πόσου αγώνε να μην παίξει 80 κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Πόσου αγώνε να μην έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια του. Στην ουσία ε, θα έλεγα ότι ο κ. Λιτσέσκο έχει επιλέξει του τρει-τέσσερι αγώνε που θα κινδυνεύσει να, να ρισκάρει σε, σε αυτός. αυτό. Σε όλου του υπόλοιπου γνωρίζω ότι μπορεί να παίρνει πολλά περισσότερα από τον Βιερίνια στην ανάπτυξη τη ομάδα και στο να βρει και λύσει ε, στο επιθετικό κομμάτι. Ωραία. Ε, μένουμε στον ΠΑΟΚ μια και η επόμενη ερώτηση πηγαίνω σε αυτήν γιατί έχει να κάνει με, με, υποθετικό ερώτημα, αλλά να συζητήσουμε περισσότερα τα χαρακτηριστικά. Αν θα μπορούσαν, λέει ο Γιώργο, να χωρέσουν από το καλοκαίρι στον Πάοκ, στα Φιλίδης και Γιανούλη και να μοιραστούν συμμετοχέ με καλό rotation. Το αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο και το αν θα α, δυσαρεστήσει κάποιο από του δύο, δεν φτάνω στο τελευταίο σκέλο. Ε, την πάσα που θα μπορούσαμε να πάρουμε ως ε, ρηπρέ από αυτό είναι να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά του Γιανούλη και του και και το Σταφυλίδη. Σίγουρα ο στ ε, πολύ, έχει υπερτερήσει σε δύναμη, θα λέγαμε. Αντίχον τους βάζαμε και τους δύο σε ε, ε, τέτοιο, είναι πιο δυνατό, είναι πιο αγκρίσι στα μαρκαρισματά του. Έχει δυνατό σου. Ε, ο Γιανούλη μοιάζει με πιο λεπτεπίλεπτο, θα έλεγα, αριστερό μπακ. Έχει καλή τεχνική, έχει ταχύτητα, έχει πολύ καλύτερε μεταβιβάσει και μακρινέ και κοντινέ. Αν του έβλεπε δίπλα-δίπλα, θα έλεγε ε, ότι τον Γιανούλη από εξτρέμμα τον κάναν μπακ. Και όχι το <συλίδη> Σου γεμίζει πιο πολύ το <συλίδη> μάτι ο ότι έχει αυτό το aggressive που λε. Έχει αυτό το και τον σωματότυπο, αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού που ξέρει ότι ενώ έχει το, το μυαλό του να βγει μπροστά, να, να τρέξει να κάνει το γέμισμα, ότι δεν θα μασίσει. Αυτό ε, που τίποτα. λες, δεν θα μασίσει. Αυτό νομίζω ότι μόλι μπήκε το παιδί στη... και έπαιξε το πάθο 17 χρονών που ήταν τότε, καταλάβαινε ότι αυτό το παιδί για άλλη ζωή του κάτι έχει. Που αυτό δεν μπορεί να το δουλέψει. Να πει ότι τι, τι να του κάνω, να του βγάλω το πάθο, να του βγάλω. Όχι, το είχε τώρα ναι, στην ναι. προσωπικότητά του, σαν χαρακτηριστικό. Ακριβώ. Λοιπόν, τι άλλο σχόλιο έχουμε. Uh, ενδιαφέρον, λέει ο Βασίλη, έχουν τόσο η Λίβερπουλ του Κλοπ όσο και τότε να του, Ποκετίνου. Αυτόν Άρα παντού έχει ενδιαφέρον τότε να του Ποκετίνου, τι λε. <laughs> έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν γινόταν και μια ειδική αναφορά στον απίστευτα ολοκληρωμένο Ρόμπερτσον, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ε, η Λίβερπουλ του, του Κλοπ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σφραγίδα, έχει ταυτότητα. Θα την ακολουθήσουν και άλλοι, πιστεύω. Αν μπορούν να το κάνουν, ή τουλάχιστον να το προσευδέσουν. Η τότε να το Ποκετίνο. Και αυτή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project με πολλά και ατομικά στοιχεία αλλά και συνόλου πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που η Λίβερπουλ του Κλόπ έχει αλλάξει αρκετά από το τότε που την πήρε ο Κλόπ μέχρι τώρα για να μην πω σε, σε βαθμό 100% ενώ τότε όταν με το Ποκετίνο είναι εδώ και σχεδόν 2,5 χρόνια η, mm. η, ίδια. ομάδα. Θέλω mm. να ρωτήσω, μάλλον ε, δεν ξέρω αν θέλω να απαντήσει τάσο, αλλά κολλάει το ερώτημά μου σε αυτό του Αντώνη. Ε, η Λίβερπουλ του Κλόπ, όπως είπε ο Αντώνης, έχει αλλάξει από τον Πυροκλοπ. Κλόπ. Φέτος παίζει, ε, έχει φτιάξει το ταβάνι αυτού που θέλει να παρουσιάσει ο Κλόπ ίσως. Επειδή έχει και το Φαντάκ, έχει και τον... Ε, τον στο τέρμα. Τα βάνε αυτέ τη ομάδα, δεν νομίζω ότι. Θέλω <laughs> να <laughs> πω ότι <laughs> όταν <laughs> την πήρε <πύρω> ο Κλοπ, <laughs> 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 προφανώ βήμα-βήμα θέλει να τη δώσει μια ταυτότητα. Έτσι, Να παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Φέτο ίσω βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή αυτού που θέλει να παρουσιάσει. Ναι, νομίζω ότι και ο πολύ είναι μέσα. Ναι, αυτό που λέει. <laughs> Έχουν, <πάρει> <laughs> <το φαμπίνιο> <laughs> <εκεί. laughs> Έχουν πάρει το Φαμπίνιο εκεί, αλλά και αυτό τώρα. δηλαδή, μετά από 4-5 μήνε έχει ξεκινήσει να παίρνει παιχνίδια. Μέχρι τότε ήταν όπω και πέρσι ο Χέντερσον. Δηλαδή, παίζαμε την ίδια τριάδο στο κέντρο. Χέντερσον, Μίντεν και Βαϊνάλου. Όταν, όταν είδα τη μεταγραφή του Φαμπίνιο, είπα: Αμάν, Έδεσαν αυτοί. Κατευθείαν. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ε, εντάξει, δέσαν και χωρί το Φαμπίνιο. Οκ, <laughs> okay, βάση αποτελεσμάτων. Αλλά το λείπει ένα μέσο δεν πήγε τόσο στο ότι ο Φαμπίνιο δεν έχει ακόμα δέσει. Ε, αλλά στο ότι θεωρώ ότι. Όχι, τη λείπει κάτι ακόμα. Ε, θέλει ένα ακόμα κομμάτι, ένα ακόμα γρανάζι για να είναι κομπλέ. Ένα... Να μην νιώθει ο, ο κλόπ αυτό το που λέει η γυναίκα μου όταν βλέπει ένα αγαπημένο μου μπλουζάκι, αυτό βαρέθηκα να το βλέπω, το έχεις πλήνε βάλε. <laughs> ναι, αυτούς το, 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 να έχει αυτούς τους, τους 11-12 πλήνε βάλε. 11. <laughs> Μήπω θέλει και ένα δεύτερο εντεκατά το στόπερ σαν τον Φαντάικ, να πω εγώ, να προσθέσω. Ε, κάτσε <laughs> να χάνει και κάποιο. <laughs> <laughs> ίσως, να τρώει και <laughs> κανένα <κανάκομαι>. κόλλα. Ε, συγγνώμη <laughs> λοιπόν, εντάξει <laughs> <laughs> είπαμε. <laughs> Ε, σε αυτό που λες αν θέλει, έναν Βαντάικ, ε, το ερώτημα είναι ο ανταγωνιστής του τι έχει κάνει, ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα έχει κάνει μία σίτη την οποία ε, βγάζουμε όλοι το καπέλο. Ναι, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Λάθος Έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Πάλι λάθο. Έχει ρίξει όσα λεφτά ζήτησε. Γιατί δεν είναι ότι είναι πολλά, είναι ότι ό,τι ζήτησε το πήρε. Δεν πήγε όμως να πάρει τους πέχτες που έλεγε του θέλει όλο ο πλανήτη και έχει τα λεφτά η Σίτη. Πήρε και παίκτε που άρχισε να έχεις, όχι ερωτηματικά, αλλά η αίσθηση του ότι αυτό θα πάει να πάρει πιο ακριβό. Ό,τι πιο ακριβό ε, υπάρχει. Ο Λαπόρτ ήταν ό,τι πιο ακριβό υπήρχε. Ή ο πέχτης που έλεγαν όλοι ότι με το που θα, θα μπει θα κάνει διαφορά. Όχι ήταν ένα πανάκριβο εργαλείο προπονητή. Ο Walker νομίζω το ίδιο. Ο Walker είναι ένας κλασικός Βρετανός μπακ. Τον πλήρωσε πολύ ακριβά όμως. <laughs> μια κερκίδα στο, <laughs> στο νέο γύρο της τότε να με βένει Walker. <laughs> τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Εκεί τον πλήρωσε γιατί ήξερε ότι κάποιος άλλος μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Από την Αγγλία ειδικά. Σωστό. Γενικά όλα τα χαριστικά και ο... η City έχει νομίζω το βάθο που έχει δηλαδή στον, στον πάγκο τη είναι πολύ μεγαλύτερο από, το, από αυτό τη Λίβερπουλ. Δηλαδή το να λείψει ο Ταμέντι θα παίξει ο Κορμανί. Θα λείψει ο Κορμανί θα παίξει ο Στόουν. Θα φύγει ο Στόουν θα παίξει ο Λαπόρτε. Όλοι του όπω κατάλαβε είναι Για σε μία. Γι' αυτό ακριβώ <laughs> σου είπα αυτή την έκταση το πλήνε βάλε που έχει η Λίβερπουλ ενώ ο Γκουαρτιόλα δεν το έχει. Σίγουρα υπάρχουν παίκτε που όταν λείπουν ζώνη δεν έτσι. Ναι, ε, που το έχει ο κλοπ. Αλλά ο Γκουαρτιόλα αυτό δεν το έχει. Δηλαδή στο City Λίβερπουλ. Οι περισσότεροι κοίταξαν με τη μία τι ενδεκάδε για να δουν τι διαφορέ υπάρχουν. Όταν κοίταξαν όμω του πάγκου, τότε κατάλαβαν τι, τι διαφορέ υπάρχουν. Λοιπόν, ώρα για το διάλειμμα μα. Θυμίζω: μπαίνετε στην κουβέντα είτε ε, FM κενό και αποστολή στο 54526, είτε μέσω του repress.gr στο facebook που έχουμε την, την σελίδα. Έχουμε ανοίξει ε, διάλογο και ζητάμε από εσά προτάσεις για αναλύσει ε, ποδοσφαιριστών, προπονητών, συστημάτων. Ό,τι θέλετε. Έχουμε δει ήδη τις πρώτες σας ε, προτάσεις για βίντεο. Τις καταγράφουμε, μας δίνετε πάσα και τα συζητάμε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισό τη εκπομπή. Ανάλυσε το By Repress. Μέχρι και τι 3 θα είμαστε παρέα. Με Αντώνη Τσακαλέα και Τάσο Ζέρβα. Το, το coach τη παρέα. Το, το, team <laughs> εδώ. Κάνουμε rotation καθημερινά όπω βλέπετε. Καλό ρωτέισι. Χρειάζεται το rotation, Τάσο, έτσι. Καλύτερο από, το, από τη Liverpool. Έτσι. Ε, έτσι. <laughs> 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 και όχι μόνο από τη Liverpool. Από πολλών ομάδων. Όπω έχουμε πει από το ξεκίνημα τη εκπομπή, περιμένουμε τα δικά σα σχόλια, μηνύματα για προτάσει σχετικά με το τι θέλετε να αναλύσουμε στη συνέχεια, τι επόμενε ημέρε. Έρχεται και Σαββατοκύριακο γεμάτο από αγώνε σε όλα τα κορυφαία προευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εδώ στην Ελλάδα φυσικά. FM και NO αποστολεί το μήνυμά στο το 545-26 ο τρόπο επικοινωνία με το Λίμπερο 107,4. Και στη σελίδα του Repress.gr στο facebook μπορείτε να γράφετε σε σχόλιο κάπου, κάτω από την σχετική ανάρτηση που έχει κάνει η ομάδα του Ανάλυση τον Πάρι Press για το τι προτείνεται να, 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 πιάσουμε έτσι, με τι προτείνεται να καταπιαστούμε για να σχολιάσουν εδώ, να αναλύσουν και οι προπονητέ του team από ομάδε, παίκτε. Εντάξει, τώρα έχει πολλά παιχνίδια αύριο μεθαύριο και στην Super League και στο εξωτερικό. Ε, νομίζω ότι από Super League τι θα δει τώρα το Σαββατοκύριακο, τι θα επέλεγε να δει, αν σου έλεγα τρία παιχνίδια ότι μπορεί να δει. Αν όχι όλα, έτσι. Σίγουρα Γιάννη είναι Ολυμπιακό. Αύριο 5 και 4 το match. Ναι, τον πάω κατά Πανιόνιο. 7.30 Αργότερα είναι αυτά. Ναι, ναι, μαζί κιόλα. Είναι ωραίο ποδοσφαιρικό απόγευμα το βέβαια. Το Άρι Λαμία. Λάρι Άρι. Κυριακή 5 και 4 το αυτό Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό. Ναι, η Λάρισα πολύ ανεβασμένη τελευταία. Το στο το είδαμε. Και επειδή και τώρα έτσι έχει και κάποιε αλλαγέ, θα πήρε και την νίκη στο 90 προχθέ. Οπότε πιστεύω θα εμφανιστεί πολύ δυνατό. Ναι, νομίζω τα τρία πιο ξεχωριστά Για και έτσι... από εξωτερικό. Εντάξει, είπαμε και πριν το Chelsea Arsenal είναι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Εντάξει, αύριο στι 7.30. Έχει και το Σεβίλη Ρεάλ. Ρεάλ Σεβίλη, ναι, Ceveli, ναι, ναι, ναι. Ceveli, Και εκεί είναι η ισόβαθμη αυτή. Νομίζω ότι. Εγώ... Η α, σε... βίλ, νομίζω είναι πιο πάνω. Είναι σε είναι πιο πάνω. Α, υπερτερίζει. Ναι, 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 την έφυγε η Real με αυτό, το διπλό που έκανε στην Πέτση και έχει το Χ η Σωστά, σωστά. Ωραίο και το Ισπανικό φέτο έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Να δούμε αν θα αντέξουν. Η Σεβίλη Ατλέτικο είναι οι Αλαβέ, θα πηγαίνει εξαιρετικά. Ωραίο και αυτό. Αυτό τώρα που να το πει και να το πιστέψουμε. Ναι, οι Αλαβέ. Θα έλεγε μετά από τόσου μήνε ότι είναι τόσο ψηλά μια ομάδα με το μπάτζε τη Αλαβέ, με λίγου φιλάθλου, με όχι κάποια ιδιαίτερη ιστορία. Αλλά εκεί οι άνθρωποι σέβονται το ποδόσφαιρο και με ένα ποδοσφαιρικό project φτάνει στο σημείο να έχει και την, την επιτυχία που του πρέπει. Εντάξει, άλλα τα δεδομένα, αλλά γενικότερα φέτο βλέπουμε εντάξει, πέρα από την Αγγλία που κάθε χρόνο έχει τον ανταγωνισμό αυτό που έχει, το γνωστό. Και στην Ισπανία και στη Γερμανία που λέγαμε προηγουμένω. Εντάξει, στην Ιταλία εκεί η Γιουβέντου κάνει λίγο περίπατο ξανά. Αλλά από εκεί και κάτω έχει η Μίλαν, όχι τόσο καλή, αλλά η Ιντερ, η Νάπολη έχουν το, τον ανταγωνισμό του. Παρόλο που έχει ξεφύγει, ναι, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Αρκετό ενδιαφέρον γενικά. Να και ο, ο Αντώνη ξαναμπήκε στην παρέα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Καλώ ήρθε ξανά, Αντωνία. Εδώ λίγο γενικά τα λέγαμε. Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο, στα πρωταθλήματα, τι γίνεται από άποψη ανταγωνισμού. δεν συνεχίσαμε με τα μηνύματα. Θυμήσαμε στου φίλου ότι μπορούν να στέλνουν, αλλά δεν, δεν διαβάσαμε κάποιο άλλο σχόλιο. Σε αυτό το Άστανα ο να έρθει 0-0 και να μην πάρει κανένα βαθμό δεν γίνεται. Ε. Δεν 0 0-0 να έρθει, νομίζω απίθανο. Έχει έρθει το Τσέλσι Άστανα 0-0, Τα γκολ εκεί, πάνε Και όμω το το Liverpool City έρθει μηδέν μηδέν. Ε, προχθές έβλεπα ένα, από ένα λογαριασμό στο, στο, Twitter έτσι ένα σαρκαστικό για τον Σάρι που είχε φωτογραφία του Σάρι, του Έμερι και πιο άλλο προπονητή στην Αγγλία Ποκετίνο, μα γιατί μάλλον στη σειρά είναι ναι. το Το Ποκετίνο που συνεφάκι πάνω το Ποκετίνο που έλεγε μάλλον δεν θα κάνουμε για ακόμα μια μεταγραφική περίοδο μεταγραφέ. Ο Έμερι έλεγε ότι το μπάτζι μα δεν είναι για μεταγραφέ. Και στον Σάρι έγραφε θα ήθελα να πάρουμε εκείνον και εκείνον και εκείνον. Τον Εγκοαίν. Τη διαφορά του, το τι συμβαίνει και ειδικά αυτέ τι τρει ομάδε που είναι αυτές που θα παλέψουν για το ποια θα μείνει εκτός από ποιος λίγες έτσι πώς πάει το... Ε, οι δύο από τις ε, τρεις θα, θα είναι στους ομίλους. Έτσι πώς πάει η Αγγλία. Λοιπόν, ε, καλή ιδέα θα ήταν, ε, λέει ο Αντώνης, κάποια ανάλυση σε κάποιους παλιούς καλούς ποδοσφαιριστές που τους μνημονεύαμε ακόμα κάτι σαν ρετρό αφιέρωμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν περιμένα oh, 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 oh. ναι, να έρθει. Ναι, δεν περιμένα να έρθει. Δεν το είχα στο μυαλό μου καθόλου. Είναι καλή ιδέα. Ε, δεν θα είναι το πλέον εύκολο να γίνει, αλλά ό,τι προσπαθείς, κάτι, κάτι κάνεις. Ωραία, ωραία. Δεν πέταξε όμως, ο Άντορ. Ναι. Πολύ ωραία ιδέα. Ε, βίντεο ανάλυση του Μπίσεσβαρ. <laughs> Και αυτή καλή ιδέα. Αυτό το πώ γίνεται αυτός ο αποδοσιαστή που. Πώ γίνεται ένα ποδοσφαίρι να σου φαίνεται αργό χωρί την μπάλα και γρήγορο με την μπάλα, Μπορεί να μου το εξηγήσει. Μάλλον κυρίω γιατί συμμετέχει όταν έχει την μπάλα. Και όταν δεν την έχει την μπάλα, δεν συμμετέχει και τόσο στο, στο υπόλοιπο παιχνίδι. Αυτή είναι, αυτή είναι η απόψη μου. Όταν έχει την μπάλα, είναι πολύ δραστήριο. Ο Μπίση Βάρ είναι ένα παίκτη το οποίο σε αυτά τα, τα χρόνια του στον, στον, στον ΠΑΟΚ, ε, αν έκανε 10 παιχνίδια βασικό, υπήρχαν αρκετά στα οποία δεν σου γεμίζει το μάτι. Mm. Και κάθε φορά που ερχόταν από το Πάγκο. Έκανε τη διαφορά. Έκανε την, ε, την διαφορά. Αυτό Τέτοιος. είναι και θέμα προσωπικότητα. Για να το πάμε πάλι προ τα εκεί. Μόνο θέμα προσωπικότητα. Μόνο Κάνε θέμα προσωπικότητα, δε. Ε. Ο άνθρωπο. Το βλέπει το ποιος game είναι. changer για έναν παίκτη. Που γνωρίζει ποιο είναι, γνωρίζει τι, τι μπορεί να κάνει με την παράστα στα πόδια του. Μπαίνει μέσα όταν οι υπόλοιποι είναι μια, έχουν στο μυαλό του μια θολούρα από την κατάσταση του παιχνιδιού. Δεν βρίσκουν λύσει. Και πίνει αυτό φρέσκο, με φρέσκο μυαλό, φρέσκε ιδέε. Και αλλάζει το παιχνίδι. Βίντεο, ο Σωτήρης λέει βίντεο και ανάλυση, ε, επιθετική τακτική μεγάλων ομάδων. Ναι, το μεγάλο ομάδο είναι λίγο φλου, αλλά καταλαβαίνω τι, τι εννοεί. Αυτό το τρόπο ανάπτυξη. Ναι, αν πιάσουμε δηλαδή, την Λίβερπουλ και την την Σίτι την ε, μεγάλων ομάδων με την την εικόνα του τα τελευταία χρόνια, έτσι, γιατί έχουμε και τέτοιε παρεξηγήσει. <laughs> γιατί αυτή είναι η μεγάλη ομάδα, πια City, που δεν την ξέραμε πριν από 10 χρόνια, είχαν 8-2 από τη Μίτλεσπρο και όλα αυτά. Ε, ειδικά με την επιθυντική ανάλυση της, της City, μπορούν να βγαίνουν δύο βίντεο κάθε εβδομάδα. Δεν <laughs> <laughs> έχει πάρα πολύ τακτικό ενδιαφέρον όλο το κομμάτι της ανάπτυξης της City, γιατί ο Γκουαριόλα εκεί κάνει πράγματα και θαύματα. Σε όποιε ομάδε έχει δουλέψει ο συγκεκριμένο. Και μια και ε, ο Σωτήρης αναφέρει αμυντική και επιθετική τακτική ε, μεγάλων ομάδων. Ένα από τα πρώτα θέματα που ασχοληθήκαμε ήταν το πόσο καλά ε, και πόσο σωστά ε, στην ε, αμυντικά δομημένες ήταν η Λίβερπουλ και η Σίτις το μεταξύ Στον... του παιχνίδι. Που σε κάποια κομμάτια άλλοι ολοξυδευτερώθηκαν αλλά καταφέρανε και ο, καθέ, καθένα που μπορεί ξεχωριστά σε αυτό που είχε προσεγγίσει να πάρει γκολ από αυτό που πραγματικά είχε σκεφτεί μέσα στο παιχνίδι. Επειδή λέμε μεγάλο ομάδο και αμυντική και επιθετική τακτική, όχι επειδή υποστηρίζω το Γιουβέντου, αλλά, <laughs> νομίζω, <laughs> αλλά, <laughs> αλλά, <laughs> αλλά νομίζω. έτσι, έτσι να. Πάντα, πάντα, πάντα να ξέρει, πάντα για μένα, όταν, ακούω, όταν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αλλά, είναι μπλα, μπλα, μπλα. αλλά, ναι. <laughs> αλλά. Αλλά, ναι μου αρέσει πολύ το, το transition που λέμε, μετάβαση που έχει επιθετική και αμυντική. Που έχει, την έχει καθιερώσει ο Αλέγκρι να παίζει. Έτσι, εντάξει, έχει και τα, τα υλικά με το Matuidi, νομίζω. Εντάξει, τον βλέπει συνεχώ και νομίζω ότι τρέχει μόνιμα. Δεν το βλέπει σε, να περπατάει, οπότε πηγαίνει παντού τρέχοντα. Μου δίνει ωραία πάσα γιατί προσωπικά γιατί, για τον Αλέγκρι και γενικά για του Ιταλού προπονητέ. Ε, δεν είναι μόνο το transition. Οι άνθρωποι κάνουν σωστά και καλά τα πάντα. Παίζουν ό,τι θέλουν, το παίζουν όπω θέλουν, αλλάζουν συστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα το παίζουν σωστά, στο σωστό τέμπο, με τη σωστή ένταση στο παιχνίδι του. Χωρί να δίνουν είναι... τόσο θέαμα, όμω, οι Ιταλοί. Εντάξει, αυτό είναι το. όλα... Για κάθε επιλογή έχει και κάτι Εξαιρείτε να. ξέρει την Νάπολη, Αντώνη, έτσι. Στο θέαμα. Η Νάπολη είναι ένα, ένα μυστήριο τρένο. Κάτι τη λείπει, ή δεν έχει καταλάβει, ή δεν το βρίσκει. Επειδή θέλω να πάω στου εξωγενεί παράγοντε, η Φανέλα, η Μουρμούρα, όλα αυτά. Ναι. Κάπου θα φταίει και αυτό. Αλλά η, η Νάπολη έχει φτάσει στο, 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 στο παραένα και δεν κάνει το το, το βήμα. Θα μου πει έβαια, κάθε φορά που η Νάπολη βελτιώνεται, αντιμετωπίζει μια πολύ καλύτερη ε, εκδοχή τη ε, Juventus. Έτσι. Είναι και αυτό. Είναι αυτό που κάνει είναι η Γιουβέντο σαν... Τι... είναι. Σαν να λέει, πιέσαι με λίγο να πολύ για να, δω, για να με κάνει ακόμα καλύτερη. Ψε, λίγο, λοιπόν. με πιέζει, πάω ένα βήμα πιο, προς, πιο κοντά. Σαν τη λέει, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθο, έχει χάσει πρωτάθλημα με 84 και 86 βαθμού στην Αγγλία. Δηλαδή, okay, τι άλλο να πει. δηλαδή, πήρε 86 βαθμού ναι. και τι βγήκε, δεύτερο. Γιατί. <laughs> ε, εντάξει, γιατί. 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 Καλή ερώτηση. Γιατί ο Κλόπ δεν αγόρασε δημιουργικό χάφ. Δημιουργικό χάφ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Ε, αν θεωρητικά, ναι. ε, θεωρητικά, πήρε και το Σακύριο, ο οποίο δεν είναι τόσο δημιουργικό χάφ. Έχει, μπορεί να παίξει και σαν δεύτερο και στα άκρα τη επίθεση και σαν επιθετικό χάφ. Ωστόσο, όταν λέμε δημιουργικό χάφ, τι εννοούμε, έναν Μπερνάντο Σίλβα. Έναν Νταβίτ Σίλβα πασαδόρο, που βλέπει πάσε που δεν υπάρχουν πουθενά, καλέ διεισδυτικό, με πολλέ επαφέ στην μπάλα, καλή τεχνική. τέτοιο παίχτη με αυτά τα χρηστικά δεν έχει η Liverpool Μάλλον ίσω στο... ίσως παίζει ρόλο γιατί δεν πηγαίνει, πηγαίνει κυρίω κάνει direct επιθέσει, δηλαδή κατευθείαν ανάμεσα. Μόλι παίρνει την μπάλα δεν καθυστερεί καθόλου. Με Σαλάχ και, και μανέ. Άρα, ή πήρε γιατί δεν τον έχει ε, ανάγκη εντό ή έμαθε να ζει χωρί έναν τέτοιο παίχτη και συνεχίζει να το. Απλά είναι δύο μεταγραφικέ περιόδου. Περάσαμε τώρα, αυτή είναι η τρίτη και δεν φαίνεται να επιλέγει με κάποιον ποδοσφαιριστή με τέτοια χαρακτηριστικά. Που κυρίω αυτοί οι ποδοσφαιριστέ με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν τόσο aggressive ε, αμυντικές αμυντικέ ικανότητε. σω στο παιχνίδι του δηλαδή προτιμάει να έχω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο έχει μεν καλέ μεταβιβάσει, όχι top, αλλά είναι πολύ πιο καλό. Ε, στην ε, στο, στην αντίκριση να βγάζει το παιχνίδι του. Δηλαδή πιέζει πολύ πιο δυνατά για να μπορέσω να ξαναπάρω από την μπάλα. Στην ουσία το ριπρέ. Ωραία. Είναι σαν να μου λε ότι έχω εγώ μπροστά με τον κλοπ και του λέω Εδώ τα λένε με τα παιδιά εδώ στο ριπρέ, γιατί δεν πήρε ε, ε, δημιουργικό χαφ και να με κοιτάξει έτσι να χαμογελά με αυτό το, την όμορφη πορσελάνη ε, ο, φυγαμισμένη εδώ του στοιχεία. Το στοιχεία και να μου πει Εντάξει, ναι, να πάρω. Ποιο να βγάλω. Ε, ναι. Τι κάνετε, πώ είστε. Ε. Γιατί Σίγουρα. Έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί πηγαίνει η, κουβέντα σε, σε απλουστευμένη μορφή, έτσι. Φυσικά, στο σε αυτό μυαλό που, του. που αναφέρει, νομίζω ότι και ο ίδιο, επειδή γνωρίζει ότι δεν έχει ένα αποτροφιστή τόσο δημιουργικό σε, στο, κομμάτι, στο επιθερικό κομμάτι, αυτό είναι και ο λόγο που όταν κάνει επίθεση, αλλάζει το σχηματισμό του και έρχεται πιο πίσω ο Φιρμίνιο και χαμηλώνουν από τα εξτρεμ οι Μανέ και Σαλάχ ώστε τι πρώτε μπάλε που είναι ο γιατί είναι καλύτερο πασαδόρο και από τον Σαλάχ και από τον Μανέ. Να μπορέσει και αυτό το ρόλο. Να και αυτό το ρόλο. Τώρα φαντάζομαι ότι ο ίδιο έχει επιλέξει αυτή την, την τακτική. Τι απόλυτε λέει τι γνωρίζει καλύτερα. Ρωτάει ένα φίλο σε σχόλιο. Ε, μάλλον δεν ρωτάει, ζητάει ε, για ξένου παίκτε του τον Αντωνίου Φατιών τη ΑΕΛ. Ο Φατιών είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που αν δεν κάνει το βήμα για μεγαλύτερη εντός Ελλάδος ομάδας, θα βαλτώσει. Έχει κάποια από τα στοιχεία, τα αγωνιστικά, που, που λείπουν από τις, από τις ομάδες. Έχει δηλαδή το ύψος, είναι πολύ καλός αστημένα, είναι γρήγορος για το ύψος του, ε, κινείται αρκετά καλά στον χώρο ε, για, να, για να υποδεχθεί μπάλες δημιουργεί ρήγματα. Έχει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι τα οποία είναι θετικά και τώρα τελευταία ε, με τον προπονητή που έχει η τον, του Τζαλούκα Φέστα έχει καταφέρει να βγάλει στοιχεία στο παιχνίδι της και να ε, αξιοποιήσει περισσότερο των ε, τον φατιών. Βέβαια, η είναι και ένα μυστήριο τρένο. Οι εξωαγωνιστικοί παράγοντε. Που... Όχι, όχι, δεν λέω το, για του εξωγωνιστικού. Ε, είναι μια ομάδα η οποία Πήγα να πω ότι είχε αλλάξει περισσότερο προπονητέ από ό,τι παίχτε τελευταία. Αλλά τέλο πάντων αλλάζει γενικότερα συχνά. Μία αλλάζει δέκα παίχτε, μία αλλάζει τρει προπονητέ. Μετά ξαναλάζει 10 παίχτε, μετά ξαναλάζει τρει προπονητέ. Και τώρα έχει καθίσει ένα φεγγάρι στο οποίο έχει βρει μια κάποια ηρεμία. Φαντάζομαι λόγω των αποτελεσμάτων και για κανέναν λόγο. Και αρχίζει και φαίνεται παίχτε όπω ο, ο Φατιόν δεν θα είναι εύκολο να συνεχίσει να φαίνεται αν η Λάρισα δεν αλλάξει μοτίβο πάνω σε αυτέ τι ε, αλλαγέ. Και δεν ξέρω το κατά πόσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θεωρήσουν τον, τον Φατιόν ποδοσφαιριστή να κάνει το βήμα, το βήμα, πα, το βήμα παραπάνω για παίχτη που φεύγει από τη Λάρισα. Το αρχικό είναι ε, στο μυαλό μου έτσι, ο Αστέρα Τρίπολη. Ο Πανιώνιος ο, Πανιόνιος, ο, ατρόμητος, στο ο ατρόμητος, εκεί, αυτή η τριάδα. Γιατί και από εκεί μετά οι ομάδε είναι η ΆΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο, και, ο Ολυμπιακός. Και, και, οικονομικά να το δει κανείς, και αγωνιστικά να το δει κανείς. αυτή είναι η, η, κλίμακα στην, στην Ελλάδα. Υπάρχει ο Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ και η Άικ των τελευταία α, δύο χρόνια. Α, υπάρχει ο Ατρόμητος που δείχνει να ξεφεύγει από τι υπόλοιπε και να πηγαίνει πιο κοντά σε Ολυμπιακό Άικ και ΠΑΟΚ από ότι στην... Α... Να και αυτός η... Ακριβώ. Υπάρχει ο Αστέρα Τρίπολη που έχει κάνει τα σκαμπένα του. Δηλαδή τον έχουμε δει να κάνει και 7 αγώνε χωρί νίκη, τον έχουμε δει να κάνει και 7 στα 7. Που λέει ο λόγο. Ο, ο Πανιόνιο είναι μια ομάδα που αν και στο μυαλό μου φτιάστηκα να πω ότι έκλεισε τον κύκλο του, δεν τον έχει κλείσει ακόμα. Συνεχίζει να, να είναι αυτή η ομάδα που μπορεί να δώσει και παίχτες και ιδέες και γενικότερα να είναι μια ομάδα σημείο αναφορά. Είναι μια ομάδα που κάθε εξοχήν έβγαζε ποδοσφαιριστέ. Και οι ποδοσφαιριστέ που πηγαίνουν εκεί γνωρίζουν ότι αν τυχόν πραγματικά κάνουν καλά παιχνίδια, θα του δημιουργηθεί υπεραξία και θα πάνε σε ένα καλύτερο σύλλογο. Ο Πανετολικό είναι μια ομάδα που τώρα τελευταία αρχίζει και λίγο σταθεροποιείται και προσπαθεί να, να βγει αυτή από το καβούκι τη. Μήπω και κοιτάξει πεντάδα που δεν είναι εύκολο, αλλά δείχνει κάποια, στοιχεία. Κάνει καλή χρονιά φέτο. Αυτό θα το πετύχει και θα είναι όχι θρίαμβο. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταφέρει, αλλά το προσεγγίζουν πολύ σωστά φέτο. Έχουν, έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Για τον Μαρκόφσκι, έχουμε να σημειώσουμε κάτι για τον Πανετολικό. Ο Μαρκόφσκι είναι ο παίχτη ο οποίο ε, βοήθησε τον Πανετολικό να μετουσιώσει αυτά που παίζει. Αυτό που παίζει. Δηλαδή είναι, ο είναι ο παίκτη που εφόσον βρήκε στην, στην πλάτη του ένα σύνολο το οποίο ξέρει τα πατήματά του, ξέρει να διώχνει την μπάλα, ξέρει να την κουβαλάει την μπάλα, είναι εκείνο ε, που όταν η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή και πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, θα σηκώσει το και θα πει: Εγώ είμαι εδώ. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην, ε, στην επίθεση. Και επειδή αρκετέ ομάδε ψάχνουν το μοτίβο του αυτό που προανέφερα μέχρι το Μαρκόφσκι, δηλαδή να κάνουμε μια ομάδα που να έχει άμυνα και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα γρήγορο μπροστά ή να μας δίνει κάτι παραπάνω μπροστά, μια σιγουριά, μια δυνατότητα ακόμα, ακόμα να παίζει με, με πλάτη. Γιατί Νομίζω ο Παν... ότι τα κάνει όλα καλά. Όσα είπε με τη ο Μαρκόφσκι, παίζει και πολύ καλά με πλάτη. Δίνει ανάση στην ομάδα του, δηλαδή μπορεί να του δώσει να του πάρει μέτρα στο γήπεδο. έχει καλή σχέση με τα δίχτυα. Δεν είναι ο top scorer, αλλά αυτά που θα. τι ευκαιρίε δηλαδή στην ουσία που θα βγάλει ο Πανατολικό, θα σου κάνει τα γκολ που χρειάζεσαι. Είναι αυτό που είπε ακριβώ, δηλαδή ότι με το Σιόνι. Το όλο πλάνο το βγάζει αυτό ει πέρα. Καθαρά αγωνιστικά, αν δούμε το πώ μια ομάδα που είναι ε, 8-12η, να την πω έτσι στο μυαλό μου, για να γίνει ε, τέταρτο-8η, είναι το αν θα αποκτήσει του ποδοσφαιριστέ που θα μπορέσουν να τις δώσουν παιχνίδι... Με ατομική ενέργεια. Σε... Όχι μόνο με ατομική ενέργεια. Διάρκεια. Ε... Να τις δώσουν παιχνίδι κυριαρχικό. Θα μου πεις πόσες φορές θα παίξει κυριαρχικά ο, ο Πανετολικός. Όταν είναι να σωθεί, θα παίξει αμυντικά με επιθέσει στα 24 παιχνίδια του. Όταν όμως είναι να πας 8 να πας 6 πρέπει σε κάποια παιχνίδια που θα έρθει η ομάδα που θα είναι σε βαθμολογική θέση, που είναι τώρα ο Λευαδιακό, που είναι τώρα ο, ο Απόνο Μύρνη, να παίξει κυριαρχικά. Θέλοντα και μη για να μπορέσει να φύγει από αυτή και την Και είναι και θέμα χαρακτηριστικών το να μπορέσει να το κάνει. Ε, δεν μπορεί να έχει μια ομάδα την οποία την έχει στήσει για mm. παρκάρισμα λεωφορείο όπω λέμε συνήθω, και την ίδια ομάδα να την πει, α παιδιά, τώρα θα παίξουμε κυριαρχικά, θα βγούμε, θα του πιέσουμε ψηλά, θα πάρουμε την μπάλα θα σε κοιτάνε παίξει και θα πούν ναι, αλλά εμεί αυτό το δεν δουλέψαμε το δουλέψαμε ποτέ. Ναι. Δεν έχουμε την οτροπία αυτή. Γιατί κυρίω είναι η νοοτροπία πώ μπαίνει στο, γήπεδο. Γι' αυτό Τώρα... δεν είναι εύκολο αυτέ οι ομάδε να κάνουν αλλαγή στάτου από εκεί που ε, έχουμε στο μυαλό. Από εκεί που ο Πανατολικό ξεκινάει την, ε, τη χρονιά και λέει ναι, να παλέψουμε για, για Ευρώπη. Άμα κάνει δύο ήττε, ξαφνικά θα πει: Όπα, όπα, να, να πάρουμε λίγο κάποιου βαθμού, να μαζευτούμε και μετά να το πάμε αν θέλει να καθιερωθεί στο επόμενο γκρουπ, ας πούμε, των ομάδων, της, στην μεσαία δηλαδή τη τάξη του βαθμολογικού πίνακα, θα πρέπει να παίζει και δημιουργικό ποδόσφαιρο. Να παίζει ποδόσφαιρο κατοχή, να δημιουργεί φάσει, να δείχνει στην ουσία την ανωτερότητά του στο γκρουπ που ανήκε νωρίτερα, δηλαδή στο 8 10 όπω είπε. Έχουμε ενστάσει από του ακροατέ. Ενστάσει. Ε... <laughs> απορρίπτονται. <laughs> <laughs> απορρίπτονται. <laughs> Δεν ακούμε τίποτα. Σχετικά με το προηγούμενο θέμα, για τη Λίβερπουλ για το δημιουργικό χαφ. Ε, ένας ένα φίλο αναφέρει τον Γκέι Τα, ότι είναι ο καλύτερο επιθετικό που χαφ που, υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λίβερπουλ προφανώ. Και ένα άλλο φίλο ε, μας μα έχει στείλει για τον Κουτίνιο, τον οποίο. Ε, εντάξει, Α. δεν ήταν θέμα κλοπ βέβαια το ότι τον πούλησε, ξεκάθαρα. Ε, ο κλοπ όμω ήξερε και διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση που δεν ήταν εύκολη. Ναι, γιατί επισημαίνει ο Παναγιώτη τον, τον Κουτίνιο. Δύσκολη κατάσταση, εντάξει. Εννοείται ότι εφόσον έφυγε ο Κουτίνο και μπόρεσε και βρήκε ισορροπία εκεί ο, ο Γερμανό. Ε, τα άλλα είναι Το, πιο πιθανό είναι ο, ο Κλοπ να προετοιμάστηκε πιο γρήγορα από ότι θα φύγει ο για να πέσει στο Κουτίνο. σω και να μην, το, να, να, να μην τον ήθελε τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα να το πει. Αλλά δεν, δεν είδα Όχι, ότι. από τη στιγμή που κατάλαβα ότι θα φύγει. Τι Μπορείτε να, τι κάνει. Και βρήκε, ναι. βρήκε τέτοιε λύσει που μας έφερε στο σημείο να συζητάμε για το ε, για δημιουργικό half Ο Κέιτα. Ο Κέιτα. Εντάξει, ο Κέιτα δεν έχει καμία σχέση με έναν ε, ας το πούμε έτσι τύπου μόνο τον Μπενάλου Σιλβέμου το στο μυαλό και ο Νταβίτ Σιλβα. Ένα καλό πασαδόρο με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση με ε, να φέρεται στην μπάλα ευγενικά, α το πω έτσι. Ο Κεϊτά ένα κεντρικό χάο. Του προπονητέ για αυτό που λέμε. Γλυκά και <laughs> αρμονικά. Να μα πούνε να φέρετε στην μπάλα ευγενικά. <laughs> ναι, εντάξει, αν, σου, αν ξαφνικά κλείσει τα μάτια και δει μπροστά σου τον. Τον Κατούζο, μια φωτογραφία του Κατούζο. Ναι, <laughs> λε από κάτω από αυτή τη φωτογραφία, λεζάντα να φέρετε στην μπάλα ευγενικά, εγώ δεν βάζω. Εμένα Έτσι. ο, ο πρώτο παίκτη μου ρίχνει στο μυαλό όταν λέει ένα coach να φέρετε στην μπάλα ευγενικά και με τον τρόπο που το εννοεί, φαντάζομαι τον πύρλο κατευθείαν. Είναι η πρώτη εικόνα μου ρίχνει στο μυαλό, ο πύρλο. Ο Γιώργο Ακόρευτο έχει πει αυτό έχει πει ότι πρέπει στην βάλα να φέρεστε όπω φέρεστε τι γυναίκε σα. Και άλλα πολλά έχει πει ο Κρόιφ. Έχουμε και αφιέρωμα με ατάκι Κρόιφ στο Repress όταν με το καλό. Απλά για να απαντήσουμε <laughs> και στο φίλο αυτό που λέει <laughs> για τον Κεϊτά. Ο Κεϊτά είναι και ένα κεντρικό γαφ με πολλά τρεξίματα, πολλή ένταση στο, στο, στο παιχνίδι του. ένταση και, στην, και, στο μαρκάρισμά του. είναι, έχει ταχύτητα με την βάλα στα πόδια. μπορεί να οδηγήσει. Δεν έχει τόσο ούτε καλά τελειώματα ούτε καλέ μεταβιβάσει. Επομένω δεν θεωρούμε ότι. Δεν εντάσσεται σε έναν δημιουργικό χαφ αυτό. Τώρα που πες πύρλω, ο πύρλω δεν χάιδευε την μπάλα. Ο πύρλο έκανε την μπάλα drone. <laughs> Πώ παίρνει ο άλλο τον drone και του λένε, πήγαινε το εκεί, τάκ, την πήγαινε. Έπαιρνε την μπάλα ο πύρλω, πού την πήρε, στα κορίτσια μου, εσύ, πού είσαι, μισό λεπτάκι να, να σηκώσει το κεφάλι, δεν χρειάζεται να κατεβάσω για να δω πού είναι η μπάλα, ξέρω. Ατάραχο, ήρεμο, απίστευτο στυλ, τρομερό. Αυτό το, το ατάραχο, αυτή που έβλεπε το βλέμμα, τη σιγουριά ότι ξέρει τι. Ξέρεις. Αυτό που είναι να κάνω, εγώ θα το κάνω. Η γλυκίτα και η ευγένεια που μα είπε και ο Τάσο, έτσι <laughs> με την μπάλα. Ε, ακόμα έχω μείνει στο, στον Ιορδάνη που έφερε στην κουβέντα των, των φατιών. Μ' αρέσει, μ αρέσει ο τρόπο που σκέφτονται οι ακορατέ μα και όσοι είναι στην, στην, στην παρέα. Ξέρουν πού ήρθαν. <laughs> στην κατάλληλη παρέα για αυτήν την uh, συζήτηση. Η οποία ε, έφτασε στο τέλο τη. Και, και πάλι νιώθω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κι άλλο. Ωραία, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ε, φτάσαμε στο τέλο. Ε, η εκπομπή ανάλυση το byrepress.gr θα δώσει τη τάσει στον στο Γιώργο Ζαγόρα. Θα τα πούμε μαζί την Δευτέρα. Ε, Έχοντα βάλει σε μια σειρά όλα τα ε, θέματα και του πόδοσφαιριστέ που μας ζητήσατε να αναλύσουμε και να βάλουμε στο, στο μικροσκόπιο. Σήμερα δώσαμε το, το λόγο σε εσά να μα δώσει ιδέες για τι αναλύσει που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και θα γίνεται συχνά πυκνά ε... αυτό, έτσι. Βάλαμε στο τραπέζι, έστω και για λίγο, μια παρένθεση, γιατί ε, δεχτήκαμε αρκετά μηνύματα ε, και ρίξαμε το βάρο εκεί. Σε αυτό το Arsenal Chelsea το οποίο ε, το έχουμε σημειώσει ήδη στο ημερολόγιο μα. Οπότε ε, θα μα απασχολήσει για το τι θα δούμε από του δύο προπονητέ. Έχουμε ασχοληθεί λίγο με τον καθένα, αλλά πλέον θα ασχοληθούμε και με, την, με τη δική του μάχη, το τι θα κάνει ο Σάρι. Γιατί θα κάνει ο Έμερι, ο Σάρι, ο οποίο ε, έχει μια ομάδα στην οποία λέει ότι του λείπουν ε, παίχτε και του κατονομάζει ποιο θα ήθελε, ο Έμερι, ο οποίο ξέρει ότι δεν θα πάρει παίχτε και με αυτού ε, πορεύεται. Λοιπόν, ραντεβού την ε, Δευτέρα το μεσημέρι στι 3, ε, Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο. Και να δείτε πολύ ποδόσφαιρο. Ακριβώ, αυτό <laughs> το στόμα μου το πήρε. Ωραία. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή <laughs> όλου.